Έχω την χαρά και την τιμή βεβαίως να συνομιλήσω με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον Δημήτρη Βίτσα και Πρωθυπουργό Άμυνας και βεβαίως και εισηγητή νομίζω και στο κομμάτι αυτό, όχι σήμερα στη Βουλή, αλλά στην Αρμόδια Επιτροπή, Δημήτρη. Ναι, αλήθεια. Για να δούμε λοιπόν αν αυτή η περιπέτεια που αντιμετωπίζουμε είναι αφορμή ή ευκαιρία για την κυβέρνηση να περάσει την πολιτική της από το παράθυρο. Μάλιστα. Καταρχήν να πω κι εγώ ότι το παρατηρητήριο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλουμε κι εμείς να κάνουμε μία δουλειά, δηλαδή τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, σημασία έχει να κάνουμε κοινοποιήσεις. Δηλαδή αυτό που βγάζει το παρατηρητήριο να το κοινοποιούμε. Με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα ή η άποψη φτάνει σε όλο και πλατύτερο, θα έλεγε κανένας, κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, στο ερώτημα που είπες. Βγαίνουν πολλοί και λένε ότι ο κόσμος μετά την επιδημία του κορονοϊού, την πανδημία, θα είναι διαφορετικός. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι το διαφορετικός δεν είναι μονοδιάστατο. Δηλαδή μπορεί να είναι διαφορετικός προς μία κατεύθυνση ή διαφορετικός προς άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, πάρτε όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Βρούτης. Πάρτε όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Μηταράκης. Μην αρχίσω και λέω τώρα έναν ένα τους υπουργούς, οι οποίοι είναι στην κατεύθυνση, η οποία διαλύει, θα έλεγε κανένας, την ιδιωτικότητα χάρη της παρακολούθησης και διαλύει και τα δικαιώματα τα εργασιακά χάρη της, μέσα σε εισαγωγικά, οικονομίας. Τώρα για το προσφυγικό που ήταν σημερινό και προσέξτε, σήμερα περνάει, δεν ξέρω αν τελείωσε, νόμος ο οποίος περιλαμβάνει τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, η οποία η μία ήταν για την επίταξη χώρων, κατά κύριο λόγο στα νησιά για να φτιαχτούν κλειστά κέντρα, και η άλλη ήταν για την αναστολή του ασύλου κατά ένα μήνα. Υποτίθεται, καταρχήν όπως εξήγησα και στη Βουλή, δεν υπήρχε κανένας λόγος καταρχήν να το φέρουν τώρα. Δηλαδή δεν ήταν από αυτά που είχαμε συμφωνήσει στη διάσκεψη των Προέδρων να συζητήσουμε. Με βάση και τον κανονισμό της Βουλής αλλά και τους νόμους θα μπορούσαν να τα φέρουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Δεν είναι μόνο οι 40 μέρες, είναι και το τρίμηνο που μπορεί να ακολουθεί. Τέλος πάντων το φέρανε. Τι λέει τώρα αυτός ο νόμος? Μάλλον καταρχήν να το χαρακτηρίσω αυτό το νόμο. Αυτός ο νόμος είναι η ντροπή και από πολιτική και από νομική σκοπιά της Ελλάδας σε σχέση με το δίκαιο. Και όταν λέω το δίκαιο, εννοώ και το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και το ελληνικό δίκαιο. Είχα την ευκαιρία να το πω και στο γιατί. Γιατί καταρχήν δημιουργεί μια λογική επιλεκτικότητα στην αλληλεγγύη, συγκεντρώνει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, πώς τους λέμε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και στην Ευρωπαϊκή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παράτυπους μετανάστες. Δώσαμε μάχη στο Συμβούλιο της Ευρώπης οι προοδευτικές και σοσιαλιστικές δυνάμεις για να περάσει αυτός ο ορισμός. Τον ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία τότε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πώς μπορείς να βάζεις, να βάζεις στη φυλακή ή σε στρατόπεδα κλειστά ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα? Και βλέπετε, δεν το βάζω στο συναισθηματικό, δηλαδή οικογένειας, μικρά παιδιά κτλ. Λέω συνολικά. Αυτό που πρέπει να κάνεις και αυτό που έχεις υποχρέωση να κάνεις είναι ότι άπαξ και περάσει κάποιος στο χώρο της δικής σου εθνικής κυριαρχίας και ζητήσει άσυλο, πρέπει να φροντίσεις ώστε να έχει κατάλληλες μέσα σε εισαγωγικά συνθήκες, το λέω μέσα σε εισαγωγικά γιατί έχει να κάνει και με τις δυνατότητες που έχεις, κατάλληλες συνθήκες ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του ασύλου. Όμως η πρώτη ποινική, η οποία είναι 10 Φεβρουαρίου,
προσέξτε, κάνανε ποινική 10 Φεβρουαρίου, mm-hmm. ενώ 13 Φεβρουαρίου το ίδιο Υπουργείο είχε νόμο. Έτσι θα μπορούσε να κάνει ένα πολύ απλό πράγμα. Να φέρει αυτά που πέρασε από την ποινική, να τα φέρει στο νόμο για να γίνει γενικότερη συζήτηση. Δεν το έκανε. Αφορά τις επιτάξεις. Η επίταξη είναι ακρότατο μέτρο και ορίζει μάλιστα και το ίδιο το Σύνταγμα ότι πρέπει να εφαρμόσεται η αρχή της αναλογικότητας. Δηλαδή κάνεις επίταξη όταν δεν έχεις κανέναν άλλο τρόπο για να νοικιάσεις ένα χώρο, να φτιάξεις ένα χώρο. Αυτό το λέω από νομική άποψη. Πάμε όμως στην κοινωνική και στην πολιτική άποψη. Τι θα γίνει στα νησιά από εδώ και πέρα? Πρώτο, θα φτιάχνονται συνέχεια κέντρα κλειστά ή control ελεγχόμενα. Δηλαδή σήμερα στη Μόρια είναι 5.000 μέσα στο κέντρο, 15.000 έξω από το κέντρο. Πόσα κέντρα θα φτιάξουν για να πάνε αυτοί οι 15.000 οι οποίοι είναι μέσα στην Μόρια? Το ίδιο και στη Σάμο, το ίδιο και στην Χίο, το ίδιο. Ένα είναι αυτό. Και τι θα γίνει αμέσως μετά? Δηλαδή η τύχη των νησιών είναι να επιτάσσονται χώροι και να πηγαίνουν νεοαφιχθέντες. Δηλαδή αν ο Ερντογάν είμαστε, θα μπούμε στο έλεος του Ερντογάν. Αυτό είναι το βασικό. Μου επιτρέπεις? Βεβαίως. Λόγω και της αρμοδιότητάς μου στη σχετική επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά της ΓΚΟΕ δηλαδή, αλλά και στην ΛΥΜΠΕ που είμαι. Η άποψή μου και αυτό που καταγγείλαμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι, και την ελληνική κυβέρνηση καταγγείλαμε, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά έκανε τη δουλειά σε πλήρη συνεννόηση κατά τη γνώμη μου με την Γερμανία και με τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει η χώρα αυτό που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, ασπίδα της Ευρώπης. Πήραμε 700 εκατομμύρια λοιπόν για να κάνουμε τούβλα, δομές τέτοιου τύπου δηλαδή, και γι' αυτό η κυρία Φοντελάιεν και ο κ. Σχοινάς, να ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, να τη χτίζαν από την αρχή, να και η επιλογή, γιατί ήταν ο κ. Σχοινάς, κατά τη γνώμη μου, είναι προσωπική μου γνώμη αυτή, να πάρει το αρμόδιο φάκελο, ήταν μια ολόκληρη ιστορία που χτιζόταν όπως ερχόταν η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση με αυτό που λέμε με την ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ, κατά τη γνώμη μου, είναι η μεγάλη παγίδα. Παίζουν με τα συστημικά μίντια τη λογική της ασπίδας, έξω από τα όρια, βάζοντας ότι ο εχθρός είναι ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης, ενώ ο εχθρός είναι αυτή η πολιτική, που παίζουν παράλληλα με τον Ερντογάν, οι ίδιοι παίζουν. Φίλη χώρα την είπε την Τουρκία η κυρία Μέρκελ πριν από μερικές μέρες. Φίλη χώρα. Και φυσικά διαπραγματεύεται με τον κύριο Ερντογάν χωρίς την παρουσία της Ελλάδας. Και δεν μάθαμε ποτέ από τα συστημικά μίντια τι συζητήθηκε προσφάτως προχθές μεταξύ Μέρκελ, Μακρόν και Ερντογάν σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις και τις συμφωνίες. Και κλείνω τη σκέψη μου αυτή. Δεν είναι ερώτηση, είναι η άποψή μου στο συγκεκριμένο. Τη λέω και κι αν κάπου έχω κάνει λάθος, θα ήθελα να σε ακούσω στο συγκεκριμένο. Άλλωστε, αυτή είναι και η γραμμή που έχουμε ακολουθήσει εμείς και το καταγγέλνουμε αυτό. Νομίζω ότι εδώ είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος που καταρχήν αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για το θέμα του ασύλου που είπες και εσύ και ούτω καθεξής. Αλλά στο δεύτερο, το πιο χοντρό είναι ότι γίνεται όχι η Σάμος φυλακή ή η Χίος φυλακή. Γίνεται η χώρα φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απρόβλεπτες συνέπειες, διότι πόσους ανθρώπους και για ποιους λόγους θα τους έχουμε σε 7, σε 8.000, σε τέτοιες, όχι δομές, φυλακές. Αυτή είναι η άποψή μου, Δημήτρη. Αγαπητέ μου Κώστα, κοίταξε αν είσαι τα πράγματα. Εγώ δεν έχω ούτε μία αντίρρηση σε αυτό που λες. Και μάλιστα έχω να προσθέσω τα εξής. Η υπόθεση με τον Εύρο και τις Καστανιές χρησιμοποιήθηκε από το Μεν Ερντογάν για να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό ώστε να κερδίσει πολιτικά πράγματα στη Συρία. Αυτό ήταν το βασικό. Από δε τους δικούς μας εδώ για να γενικεύσουν το ζήτημα και να το πάνε στα νησιά. Αυτό είναι το, αν θέλεις, το ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα. Και από τους Ευρωπαίους ώστε να δείξουν την επιλεκτικότητα της αλληλεγγύης τους. Εδώ έχουμε επιλεκτικότητα της αλληλεγγύης σε άλλο επίπεδο. Όχι δηλαδή στο επίπεδο των ανθρώπων και των χωρών, αλλά του τρόπου που θα γίνει το παζάρι.
Να σου πω κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν το λέμε και πολλοί, εγώ δηλαδή φταίω, δεν είναι και το θέμα. Λέμε κυρώσεις ενάντια στην Τουρκία. Σωστά, σωστά. Εγώ θα έλεγα συγχρόνως πίεση στην Τουρκία να κάνει δύο πράγματα. Να υπογράψει τη συνθήκη τους της Γενέβης και για τους Ασιάτες πολίτες. Αμέσως αλλάζει το τοπίο. Γιατί μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν στην Τουρκία αίτημα ασύλου τώρα και να κάνουν, αν είναι από το Αφγανιστάν, ακόμα και από τη Συρία, αν κάνουν αίτημα ασύλου στην Τουρκία, θα θεωρηθεί απαράδεκτο, γιατί η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης παρά για τους Ευρωπαίους. Αν ζητήσει κανένας Γερμανός δηλαδή άσυλο από την Τουρκία, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που είναι και εθνικό ζήτημα, να υπογράψει η Τουρκία το δίκαιο της θαλάσσης. Είναι από τις λίγες χώρες που δεν έχει υπογράψει. Από τη στιγμή που θα υπογράψει το δίκαιο της θαλάσσης, ισχύει και για την Τουρκία όταν πηγαίνει στο δικαστήριο. Αλλά όταν το έχει υπογράψει, αρχίζει και λειτουργεί, αν θέλετε, οι μέσες γραμμές, ο τρόπος που καθορίζεται η ΑΟΣ κτλ. Κτλ. Τρίτο πράγμα. Κοίταξε να δεις τι έχει γίνει. Μέσα σε 20 χρόνια έχουμε 3 μεγάλες παγκόσμιες, και εμείς συζητάμε λες και είναι ελληνικές, αφορούν την Ελλάδα, κρίσεις. Την οικονομική κρίση, την κρίση του προσφυγικού μεταναστευτικού, λέω κρίση με την έννοια, όχι με την έννοια ότι έρχονται οι άνθρωποι, αλλά αναγκάζονται να έρχονται, και τώρα την υγειονομική κρίση, τη χειρότερη από όλους. Καλά, δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι εδώ έχουμε ένα συστημικό πρόβλημα. Και από την άποψη της αντιμετώπισης, αλλά και από την άποψη, κατά τη δική μου γνώμη, των γενεσιουργών αιτιών. Αν πεις για το τρίτο, εντάξει, θα το ψάξουμε, θα το δούμε τι θα γίνει. Άρα αυτό είναι, αν θέλεις, η δική μου γνώμη, ότι αυτό είναι το ζήτημα. Λέω, είπα λοιπόν για τις επιτάξεις. Το επιτάξεις έχει και ένα χειρότερο πράγμα. Ενώ δεν ισχύει, και εγώ θέλω να πω το εξής, όταν εγώ ήθελα να κλείσω το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο Βαθύ και έψαχνα χώρο στη Σάμο οπουδήποτε για να φτιάξω ένα νέο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης 1.200 ατόμων, 5.000 ατόμων, πήρα χαρτιά από κάθε δημόσια υπηρεσία ότι δεν υπάρχει τέτοιος χώρος ο οποίος είναι κατάλληλος. Και πήγα και νίκιασα μετά από διαγωνισμό, πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ουσία, ένα χώρο εκεί που θα φτιάξουν τώρα, λένε το κλειστό κέντρο, αφού θα επιτάξουν και τους γύρω χώρου. Και θα βρεθούν μπροστά στο εξής. Κάποιοι από το συνολικό αυτό θα είναι με ενίκιο, κάτι από το συνολικό αυτό θα είναι επιταγμένοι. Εντάξει, όλα αυτά θα πέσουν εδώ, βέβαια, σε καρδιάς, αλλά έτσι είναι, αν θέλεις, το ζήτημα. Όμως, έρχεται τώρα και μέχρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και λέει, κυρία Γιώχανσον, ότι με συγχωρείτε, αλλά δεν ζήτησε η Ελλάδα να μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχώρα. Φυσικά. Είναι δικιά μας ερώτηση αυτή. Ναι. Αυτή έγινε από δικιά μας ερώτηση. Και απάντησε ξεκάθαρα, κυρία Γιώχανσον. Ο πατέρας της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι ο κύριος Κνάους. Καθηγητής Πανεπιστημίου κτλ. Κτλ. Εδώ και 3 μέρες δίνει αλλεπάλληλες συνεντεύξεις και λέει 2 πράγματα πρέπει να γίνουν τώρα και σε σχέση με τον κορονοϊό και σε σχέση με το προσφυγικό. Το πρώτο, να αποσυμφορηθούν τα νησιά και να μεταφερθούν οι άνθρωποι στην ενδοχώρα. Το δεύτερο, να γίνει δίκαιος καταμερισμός αυτών των ανθρώπων και της εξέτασης του ασύλου τους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Εμείς το παλεύαμε αυτό, αν θέλετε, το παλεύαμε και η Τασούλα και η Τασούλα Βλοπούλου, και ο Γιάννης Ομουζάλας και εγώ. Και μάλιστα με έναν τρόπο, θα έλεγε κανένας, εγώ πήγα 2 φορές στη Λίμπε και μίλησα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον στη Συνόδο των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν υπάρχει ούτε μία φορά που δεν υπάρχει έγγραφο δικό μας, πέρα από την ομιλία,
που το βάζει αυτό το ζήτημα ως κυρίαρχο ζήτημα. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε μια ένωση. Στα οικονομικά είδατε αμέσως πώς για να σώσουμε τις τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μέτρα. Στο προσφυγικό, στο μεταναστευτικό, όχι. Άρα αυτά έχουν σημασία. Και έχει σημασία αυτή η μεταφορά, έχει σημασία αυτή η αποσυμφόρηση και ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει και αυτή η υγειονομική βόμβα. Ιδιαίτερα τώρα. Για να μην ξεσπάσει. Γιατί σωστά... Πάντως, έχουν αφήσει πολύ χρόνο σε αυτό. Δηλαδή εμείς είχαμε διαπιστώσει από το Σεπτέμβριο όταν πήγαμε με Κλιμάκιο, με τον Μπρούνο είχαμε πάει. Και με συναδέλφους από τους Ποδέμος και από την ΚΟΥΕ στη Μόρια. Είχαμε τότε βρει 17.000, Σεπτέμβρη ήταν, να ήταν αρχές Οκτώβρη. Και είχαμε διαπιστώσει με τις απαράδεκτες κινήσεις του κύριου Κικίλια, ο οποίος δεν είναι στο κάδρο σε αυτή την κρίση, στο Κεθέα ήταν πρώτη μέρα. Δεν είναι πουθενά σε αυτή την κρίση. Δεν είναι. Ήθελα να πω λοιπόν ότι είχαμε διαπιστώσει ότι με την κατάργηση του ΆΜΚΑ σταμάτησαν οι εμβολιασμοί και ήδη τότε στα ΚΑΜΠ και στο συγκεκριμένο, γιατί και σε όλη την Ελλάδα γύρισε, υπήρχε πολύ σοβαρό θέμα, άσχετο από τον κορονοϊό. Βέβαια, γιατί δεν είναι ο κορονοϊός η μοναδική πιθανότητα επιδημίας. Υπάρχουν τόσα πράγματα μολυσματικά. Δεν τα αφήνεις αυτά έτσι. Και εγώ θέλω να σου πω το εξής, που δεν έχει να κάνει πια με το μεταναστευτικό, αλλά έχει να κάνει με ό,τι βιώνουμε αυτή τη στιγμή και με το γεγονός ότι υπάρχουν γραμμές. Το να πεις ότι εγώ συμφωνώ στα παθητικά μέτρα, στο μένουμε στο σπίτι, ώστε να μην μεταδίδεται εύκολα ο ιός, το είπαμε, είναι σωστό κτλ. Όμως στα επιθετικά μέτρα, στα τεστ, τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι φανερό με μία ιεράρχηση να αρχίσουν τα τεστ. Εγώ μάλιστα χθες έκανα μία ανάρτηση και είπα, ρε παιδιά, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, πρώτοι, οι αστυνομικοί αμέσως μετά. Και πάει λέγοντας. Άρα αυτό όμως τα τεστ είναι επιθετικό μέτρο. Γιατί σου δίνει την εικόνα. Και παίρνεις μέτρα. Δεύτερο. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, κοιτάξτε να δείτε, σας έχουμε αφήσει ένα αποθεματικό. Αυτό λοιπόν το αποθεματικό, αφού δεν υπάρχουν πια και έχει χαλαρώσει και το σύμφωνο σταθερότητος, χρησιμοποιήστε το 20% φέτος και 10% αφήστε το για του χρόνου και δεν ξέρουμε αν θα χρειαστούμε φέτος. Ποια είναι τώρα, εδώ υπάρχουν δύο λογικές. Εγώ δεν είναι, δεν λέω ιατρικές λογικές, το λέω, πώς να το πω, ως τη δουλειά μου, σε σχέση με τη δουλειά μου. Λέω το εξής, ότι υπάρχει η λογική ότι, κοιτάξτε, αυτό μπορεί να κρατήσει πολύ, άρα να το τεμαχίσουμε σιγά σιγά και κάθε φορά να παίρνουμε μέτρο. Με συγχωρείς, αλλά το είπε και ο κύριος Τσιόρδας αυτό πριν στην αρχή. Υπάρχει και η άλλη λογική, ότι παίρνουμε επιθετικά μέτρα από τα τώρα, δηλαδή το χαλάμε τώρα, δεν δίνουμε στους ανθρώπους 800 ευρώ για 1,5 μήνα, τους δίνουμε όλο το μισθό, δεν βάζουμε το θέμα ότι ο άλλος μπορεί να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, το μισό χρόνο και να τους πληρώνει μισά. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιεί το μισό χρόνο και να τους πληρώνει και να ενισχύεται και να τους πληρώνει όλο το χρόνο. Δηλαδή, πράγματα που μπορούν να γίνουν τώρα. Για μένα, λοιπόν, τα τεστ και η άμεση χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων μας είναι αυτό που θα νικήσει και την επιδημία. Δημήτρη, μιλάμε ήδη 21 λεπτά, πέρασε πολύ ωραία ο χρόνος και γρήγορα, δηλαδή εννοώ ότι είχε ενδιαφέρον. Δεν μιλήσαμε καθόλου. Ελπίζω και για τους... Αλλά θέλω να πω άλλο ένα πράγμα, με συγχωρείς Κώστα μου. Παρακαλώ, βέβαια. Υπάρχει ποινή που αφορά την αναστολή για το άσυλο. Πέρα από το γεγονός ότι θα φάμε του κόσμου τις καταδίκες, σαν Ελλάδα. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτό, πέρα από αυτό το γεγονός, ότι θα φάμε του κόσμου τις καταδίκες, αυτό οδηγεί την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες πράξεις ή παραλήψεις πολύ επικίνδυνες για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για τους Έλληνες και για την κοινωνική συνοχή. Δηλαδή τα τρία κέντρα σε
Μαλακάσα, Σέρες και δεν θυμάμαι τώρα που τρίτο απ' έξω, τα οποία είναι στημένα σε σκηνές. Λες και έχουμε κατά καλό καιρό, απ' έξω βρέχει και κάνει κρύο, μπορούν να αδικήσουν, γιατί ξαναλέω αυτό που είπαμε, δεν υπάρχει μόνο ο κορονοϊός, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το κρύο, υπάρχουν διάφορες άλλες ιώσεις, υπάρχουν τα λοιπά. Και τέλος, θέλω να τονίσω, με συγχωρείς για τον χρόνο που σου έβαλα, ότι πρέπει να πάρθουν και ειδικά μέτρα για τα στρατευμένα μας παιδιά. Και εγώ έχω πει το εξής, ο στρατός είναι ικανός για όλα. Αλλά δεν είναι καλό για μια δημοκρατική κοινωνία ο στρατός να τα κάνει όλα. Λέω λοιπόν τώρα εδώ, ότι ναι, ο στρατός υπάρχουν πράγματα από τα οποία μπορεί να βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει το μόνιμο προσωπικό και όχι οι άνθρωποι που κάνουν τη θητεία τους. Δεν μιλάω για πιθανότητες περιπτώσεις, πιθανά γιατρών τα λοιπά. Και δεύτερο, πρέπει να πάρθουν πολύ ειδικά, έχουμε μιλήσει και με τον καινούριο αρχηγό ΓΕΘΑ και συμφωνώ με αυτά που λέει και ελπίζω ότι συμφωνεί και αυτάς με αυτά που λέω, να πάρθουν πάντως πολύ ειδικά μέτρα, γιατί έχουμε που έχουμε τις λαχτάρες μας, να έχουν και οι μανάδες την καθημερινή, αν θέλετε, αγωνία, τι κάνει το παιδί τους στο στρατό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.